Κύριε Βαμβουκά, έχετε, θα σχολιάσουμε βέβαια την επικαιρότητα, αλλά έχετε ένα άρθρο τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια συζήτηση που έχει ανοίξει περί παράλληλου νομίσματος, τα σενάρια Brexit που δεν έχουν πάει στην πάντα κτλ. Κτλ. Όπου λέτε εσείς μεταξύ άλλων ότι εδώ χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο είτε με πλάν A, είτε με πλάν B, είτε με πλάν C. Και θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή ακόμη παίζει το σενάριο του Brexit? Το σενάριο του Brexit παίζει με ποια έννοια? Αν αυτό το μνημόνιο αποτύχει, το τρίτο μνημόνιο, ναι, τι μελιγενέστε, τι πρόκειται να γίνει συνέχεια? Τέταρτο μνημόνιο, πέμπτο μνημόνιο, τι θα γίνει? Δηλαδή η εθνική μας οικονομία, η πατρίδα μας σέρνεται στο πάτο του βαριλιού εδώ και 7 χρόνια. Δηλαδή τι θα γίνει? Οπότε εξ αντικειμένου κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε θέμα αυτά που λένε η γερμανική πλευρά. Περί έστω προσωρινής εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, και όταν επανακτήσει η εθνική μας οικονομία το χαμένο έδαφος ανταγωνιστικότητας, να επανέλθει στην Ευρωζώνη. Βέβαια η άποψή μου είναι ότι ανεξάρτητα το πιο είναι το εθνικό νόμισμα μιας χώρας, αυτή η χώρα θέλει σχέδιο ανάπτυξης. Στο πλανήτη κυκλοφορούν 180 νομίσματα. Δεν είναι μόνο το ευρώ και το δολάριο, είναι άλλα 178 νομίσματα που κυκλοφορούν παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες φτωχές με διαφορετικά νομίσματα, χώρες πλούσιες. Το νόμισμα δεν είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας. Η πραγματική της οικονομία είναι αυτό που προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθούν συνθήκες Brexit. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σαν χώρα. Γι' αυτό αναφέρω μέσα για πλάν B, πλάν C και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια. Πείτε μου, πιάνοντας το νήμα από την αρχή λίγο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, λέτε ότι το ίδιο το πολιτικό σύστημα στα σοβαρά δεν συζητά. Διαχείριση κάνει αν θα είναι σκληρότερο ή ποιότερο το α, το β, το γ μνημόνιο. Αν εγώ το εφάρμοσα καλύτερα ή αν το εφάρμοζα θα μας έβγαινε. Βεβαίως η κοινωνία κατεκκρεμνίζεται. Αλλά λέτε ότι ουσιαστικό μοντέλο ανίχνευσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας δεν το έχουμε. Ασφαλώς και δεν το έχουμε. Δηλαδή από τον Μάιο του 2010 και μετά που μπήκαμε στις μνημονιακές πολιτικές, τα μνημόνια εμφανίζονται σαν το ευαγγέλιο της μακροοικονομικής πολιτικής. Κάτι το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Γιατί αν αποδεχτούμε ότι πέρα από τα μνημόνια δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για την πατρίδα μας, τότε να πάμε να βάλουμε λουκέτο στα πανεπιστήμια. Γιατί όταν πάμε στους φοιτητές μας και διδάσκουμε το μάθημα της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, τους αναλύουμε τις θέσεις και τις απόψεις των διαφόρων σχολών οικονομικής σκέψης. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε στους φοιτητές μας ότι το μνημόνιο είναι το Κοράνι της οικονομικής πολιτικής. Υπάρχουν και εναλλακτικές πολιτικές, εναλλακτικοί δρόμοι για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Υπάρχει, δεν αναπτύσσεται η εθνική οικονομία. Και αυτό είναι το μεγά δίλημα. Πώς θα μπορέσει το σκάφος της εθνικής οικονομίας να απογειωθεί, να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά? Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά οφείλω να σας πω από την άλλη ότι 6 χρόνια πιστικά εναλλακτικά σενάρια δεν είδαμε. Και τελικώς περιοριστήκαμε, θέλω να το πω αυτό, ότι ουσία είμαστε χρεοκοπία τύπης, όχι όμως. Στην ουσία κρατιόμαστε σε ένα νήμα εξαιτίας των μνημονίων, υποστηρίζουν πάρα πολύ. Εδώ είναι δύο τα θέματα που θα πρέπει να επισημάνουμε. Το πρώτο θέμα είναι πως η υπόθεση της ανάπτυξης δεν είναι υπόθεση μόνο ενός κόμματος το οποίο κυβερνά. Βέβαια έχει την εκτελεστική εξουσία,
το κόμμα ή τα κόμματα που κυβερνούν. Είναι υπόθεση και των κομμάτων που κυβερνούν, αλλά και των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων, όπως είναι ο ΣΕΒ, η ΓΕΣΕ, αυτοί που λέμε κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι όλοι οι τράπεζες, οι εκπρόσωποι των τραπεζών, όλοι αυτοί δηλαδή, οι παραγωγικοί φορείς, θα πρέπει να κάτσουν κάτω και να δουν τι πρέπει να κάνουν για να μπει η χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Δηλαδή η υπόθεση της ανάπτυξης είναι υπόθεση πλέον όλης της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ έχω ένα ερώτημα προς τους ακαδημαϊκούς. Και το δεύτερο, και το δεύτερο που θα ήθελα να σας επισημάνω είναι το εξής. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκαναν οι κυβερνήσεις, που βασικά η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου που μας έβαλε στο μνημόνιο, είναι ότι το ελληνικό κράτος πήρε πάνω του τις τράπεζες. Αυτό είναι το μέγα λάθος, γιατί αν σήμερα δεν υπήρχαν οι τράπεζες, το δημόσιο χρέος θα ήταν βιώσιμο. Δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός έχει αναλάβει το κόστος των τραπεζών. Έτσι όμως η αναλάβει, θα σας πει κάποιος, το τραπεζικό σύστημα να ξυφουλκεί και να βγάζει τα βάρη των διάφορων κινήσεων που έκανε το κράτος διαχρονικά. Και δεν μιλάω τώρα, μιλάω 35 χρόνια. Αυτό όμως δεν έγινε ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ισλανδία, ούτε στην Ιρλανδία. Δηλαδή θα έπρεπε η τότε κυβέρνηση, εγώ προσωπικά αυτό που σας λέω τώρα τα υποσύριζα τότε, δεν σας τα λέω τώρα, από τότε τα γράφαμε και τα λέγαμε. Δηλαδή θα έπρεπε να άφηνε τις τράπεζες να λειτουργούσαν σαν μια ιδιωτική επιχείρηση. Και να καθόντουσαν κάτω οι κύριοι μέτοχοι, οι μεγαλομέτοχοι, οι οποίοι επί σειρά ετών στην εποχή των παχιών αγελάδων βγάζαν έξω τα δεκάδες, τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και τα πηγαίνανε σε τράπεζες του εξωτερικού, είτε υποταμερίσματα που είχαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, είτε με τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια, και να καθόντουσαν αυτοί οι οποίοι στην ουσία δημιούργησαν τα προβλήματα μέσα στις τράπεζες τους, να λύνανε μόνοι τους τα προβλήματα. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Βάβουκα, αντιστοίχως, είδατε εσείς κανένα ακαδημαϊκό think tank ενιαία να δώσει κάποιους άξονες στη δημοσιότητα πώς η χώρα παραγωγικά να συγκροτείται με έναν εθνικό σχεδιασμό, αν χρειάζεται το πρωτογενή τομέα και τι χρειάζεται από αυτόν, αν χρειάζεται το δευτερογενή τομέα και τι χρειάζεται από αυτόν? Αυτό που λέτε δεν μπορεί να συμβεί, ξέρετε γιατί δεν μπορεί να συμβεί? Γιατί το 90%, μη σας πω το 95, αλλά σας βάζω εγώ το 90% των πανεπιστημιακών είναι με τα εκάστοτε κόμματα εξουσίας. Μάλιστα. Οπότε, μάλιστα. Τι πρόγραμμα, ποιοι πανεπιστημιακοί να βρεθούν? Γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ η χώρα καταστρέφεται και δεν υπάρχουν κάποιοι πανεπιστημιακοί να βγουν να μιλήσουν, αφού όλοι τους είναι θεσιθήρες. Ποιος να βγει να μιλήσει? Και εμείς οι λίγοι που βγαίνουμε και μιλάμε, βγαίνουμε και μιλάμε και με το ανάλογο κόστος, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν μου λέτε, κύριε Βάμπουκα, είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ανοίγει δηλαδή η συζήτηση στην Ευρώπη για αυτό το μοντέλο το οικονομικό, ή είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι εξαιτίας και άλλων γεωπολιτικών και μη κρίσεων τα πράγματα πάνε προς τα χειρότερα? Προσωπικά πιστεύω, και το πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω, ότι το οικονομικό πρόβλημα της χώρας ολοένα και περισσότερο θα επιδεινώνεται. Και ο λόγος είναι ένας, βασικός λόγος, πως η εθνική μας οικονομία δεν πληρεί τις δύο βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί μια οικονομία που αναπτύσσεται. Η μία προϋπόθεση είναι εξαγωγές και η δεύτερη προϋπόθεση είναι εισρωές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, δηλαδή αυτά που λέμε άμεσες επενδύσεις. Οπότε όταν έχουμε μια οικονομία η οποία δεν εξάγει, έχουμε ένα πενιχρό εξαγωγικό εμπόριο και δεν έρχονται ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να αναπτυχθεί. Γιατί όσες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας αναπτύσσονται πληρούν αυτές τις δύο προϋποθέσεις, εξαγωγές και εισρωές ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις. Και όταν λέμε άμεσες επενδύσεις εννοούμε κυρίως επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, δεν εννοούμε κερδοσκοπικά κεφάλαια. Πείτε μου, το γεγονός ότι λαχανιάζουν και άλλες οικονομίες, εγώ το επαναφέρω, της Ευρώπης, δηλαδή και Ιταλία και μεγάλες οικονομίες και Γαλλία,
μπορεί να αλλάξει τη φορά των πραγμάτων ή ακριβώς επειδή λαχανιάζουν αυτές πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με την Ελλάδα για να δούμε τι κάνουμε αυτές. Εμείς είμαστε τελείως διαφορετική περίπτωση από αυτές τις χώρες. Δηλαδή τώρα ας πούμε μιλάμε για Γαλλία και Ιταλία. Η Γαλλία και η Ιταλία θεωρούνται χώρες κολοσσοί στα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι μέσα στις 10 χώρες του πλανήτη με το μεγαλύτερο ΑΕΠ. Δηλαδή μιλάμε οικονομίες με βάθος παραγωγής, με εξαγωγές. Δηλαδή μιλάμε χώρες που έχουν 500 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές η κάθε μία. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες παραγωγικές μηχανές. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα σε εξαγωγές γιατί δεν είναι ανταγωνιστική οικονομία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε ανταγωνιστική οικονομία. Και η ανταγωνιστικότητα πού καθρεφτίζεται. Καθρεφτίζεται σε εξαγωγές. Δεν μπορεί μια χώρα μικρή με 10-11 εκατομμύρια πληθυσμό με τόσο μικρή εσωτερική αγορά να στηρίξει μια αυτοδύναμη αναπτυξιακή πορεία. Θέλει εξαγωγές. Δηλαδή χώρες μικρές όπως είναι η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν με μικρή εσωτερική αγορά αναπτύσσονται λόγω των πολλών εξαγών τους. Δηλαδή αυτές οι χώρες τώρα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, ξέρετε ότι έχουν εξαγωγές πάνω από 300-400 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ολλανδία είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες του κόσμου σε εξαγωγές. Έχει 600 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν βάθος παραγωγής. Δηλαδή όταν λέμε για παράδειγμα Ολλανδία, εννοούμε Philips. Εννοούμε Shell, εννοούμε δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες με 100 και 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πωλήσεις. Μάλιστα. Άρα για σας το ερώτημα είναι αν θα πετύχει το τρίτο μνημόνιο τους ποσοτικούς και ποιοτικούς τους στόχους, οπότε δεν φαντάζομαι ότι μετατίθεται θέμα συζήτησης περί Brexit, έστω ναι. και φιλολογικά να το πω έτσι, ή αν δεν πετύχει, λέτε εσείς ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να βρεθεί μπροστά στο ερώτημα τι κάνω, πάω σε τέταρτο μνημόνιο ή θα αρχίσει να συζητιέται πια. Ξέρετε, ναι? Αν αποτύχει το τρίτο μνημόνιο δεν θα θέλει κανένας ακόμα να κυβερνήσει. Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι αποτυχάνει το τρίτο μνημόνιο, κάτι το οποίο θα φανεί καλά να είμαστε του χρόνου στις αρχές του καλοκαιριού. Ερώτημα, ποιος θα θέλει να πάει να κυβερνήσει. Δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δηλαδή θα ξέρουν όλοι ότι έχει αποτύχει το τρίτο μνημόνιο. Ποιος θα πάει μετά να αναλάβει το κόστος πολύμηνων συζητήσεων με τους πιστωτές για νέα μνημόνια. Δηλαδή η χώρα θα μπει μετά σε μεγάλες εθνικές συμφορές. Και πολύ φοβούμε ότι οι συμφορές είναι μπροστά μας. Και γιατί αυτό. Γιατί αν πάρουμε τα στοιχεία, τα δημοσιονομικά, τα που βγαίνουν κάθε μήνα, βλέπουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας πάει από το κακό στο χειρότερο. Άρα γι' αυτό εσείς λέτε ότι τώρα θα έπρεπε τα πολιτικά κόμματα να εξάρτητα από τις διαφωνίες τους να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν στο μίνιμουμ της χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής ανεξαρτήτως του αν θα βγει ή δεν θα βγει το μνημόνιο. Προσωπικά, επειδή πιστεύω ναι. πως υπάρχει ο εναλλακτικός δρόμος, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή οι πολιτικές αυτές οι οποίες ασκούνται στη χώρα μας δεν είναι πολιτικές στις οποίες συμμετέχουν οι έχοντες και κατέχοντες. Δηλαδή η διαφθορά, τα κυκλώματα διαφθοράς δεν έχουν παταχθεί. Δηλαδή αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια ευρώ έξω που τα πήραν από εδώ και τα έχουν πάει έξω, αυτούς δεν τους αγγίζει κανένας. Μάλιστα. Και οι πολιτικές αυτές πλήττουν το μισθωτό, το συνταξιούχο και τον μικροεπιχειρηματία. Αυτοί είναι που πληρώνουν το μάρμαρο της κρίσης. Ενώ αυτοί οι οποίοι τα έχουν, τους βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή, μια βόλτα να κάνει κανείς στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στα Σαλέ της Ελβετίας, τα βλέπει μπροστά του. Ή ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, πως οι καταθέσεις Ελλήνων του εξωτερικού είναι πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι τα έχουν αυτά. Μάλιστα. Που όντως είναι οι καταθέσεις είναι τόσες. Κύριε Βάμπουκα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση άμεσα στην κάθαρση
του συστήματος. Έχω πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών. Αφήστε τώρα, γιατί ότι όλη η κάθαρση κάνει. Στη λίστα Λαγκάρτ έχουν ελέγξει μέχρι στιγμής 700 άτομα. Όλοι έχουν εξάγει έξω τα λεφτά τους παράνομα και δεν τους έχει πλησιάσει κανείς.